Χαιρετίζω τη συγκέντρωση όλων αυτών που εδώ και πολλά χρόνια συναντιόμαστε σε αυτήν εδώ την πλατεία για να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν, αυτά που μας κλέβουν, για να παλέψουμε για την ανατροπή αυτών που καταστρέφουν χώρους, τόπους και ανθρώπους. Απευθύνομαι όμως κυρίως σε όλους αυτούς που σήμερα δεν είναι εδώ, σε όλους αυτούς που σκέφτονται να κάνουν το βήμα, να πούν το μεγάλο όχι στη συνήθεια, να πούν το μεγάλο όχι στη συνέχεια, να πούν το μεγάλο ναι στη ρήξη. Ναι στη ρήξη με την υποταγή, ναι στη ρήξη με την καταστροφή. Σήμερα έχουμε όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη για ουσιαστική αντιπολίτευση. Τη ζωή μας την γνωρίζουμε όλοι. Όλοι μας ξέρουμε τη φτώχεια και τη μιζέρια που μας έχουν ρίξει οι πολιτικές τους. Οι πολιτικές όλων όσων κυβέρνησαν, οι στρατηγικές τους συμφωνίες με το κεφάλαιο όπου πυθύνια και συνειδητά το υπηρετούν. Γνωρίζει ο καθένας από εμάς τους υπαίτιους του ξεπουλήματος κάθε ελπίδας για αλλαγή. Γνωρίζει ο καθένας από εμάς τους υπαίτιους του παλιού και του νέου ξενιτεμού των παιδιών μας. Γνωρίζει ο καθένας από εμάς τους υπαίτιους της οικολογικής καταστροφής, όσο και αν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα αδελφά τους ευρωπαϊκά κόμματα διαλαλούν την πράσινη ανάπτυξη. Ξέρουμε όλοι ότι δεν πρέπει να εξοικειωθούμε με την κανονικότητα της κρίσης, τους πολέμους, την έμφυλη βία, τη φτώχεια και τη μιζέρια. Μέρος του προβλήματος αυτής της άθλιας, ταξικά μεροληπτικής κανονικότητας, στον ένα ή στον άλλο βαθμό είναι οι κυρίαρχοι του Κοινοβουλίου, γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους, γιατί αυτό το ρόλο επέλεξαν. Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή φωνή που θα τους αποκαλύπτει και θα οργανώσει τους αγώνες μας. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα σήμερα χωρίς κοινοβουλευτικές αυταπάτες. Το μόνο κόμμα που μπορεί σήμερα να αποτελέσει την τελευταία γραμμή άμυνας και την πρώτη γραμμή ελπίδας για αλλαγή. Μιας άμυνας που μπορεί να μας οδηγήσει στην αντεπίθεση και στην ανατροπή της κανονικότητάς τους. Καλό από το βήμα αυτό μαζικά, με αισιοδοξία και ασίγαστο πάθος να δώσουμε τη μάχη για την εκλογή ξανά κομμουνιστή βουλευτή από τη Λέσβο. Γιατί ξέρουμε ότι δεν θα είναι διακοσμητικός. Γιατί ξέρουμε ότι θα είναι χρήσιμος για τους αγώνες που έρχονται. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει ΚΚΕ, ξεκινώντας από τους αγώνες των σκοτεινών χρόνων και φτάνοντας στο σήμερα. Καλή δύναμη, με άγρυπνο και ασίγαστο πάθος να δώσουμε τη μάχη των επόμενων ημερών. Η πρόσκληση για να χαιρετήσει εκδήλωση του ΚΚΕ αποτελεί πάντα και μόνο ένα πράγμα. Τιμή για τον ομιλούντα. Όποιες διαφωνίες και εστάσεις έχει κάποιος, δεν μπορεί να μην δεχτεί ότι το ΚΚΕ ήταν μπροστά στους αγώνες ενάντια στην καταστολή που έλαβε χώρα κατά την περίοδο της πανδημίας. Μπροστά στους αγώνες για τη δημόσια και δωρεάν υγεία με την απαραίτητη στελέχωση. Δίπλα στους εργαζόμενους που άλλοι τους έκοβαν τους μισθούς και το ρεύμα. Δίπλα στους φοιτητές για ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό που θα αποτελεί πραγματικό χώρο μόρφωσης και όχι σούπερ μάρκετ πτυχίων περιφρουρούμενα από διαφόρων τύπων αστυνομίες. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο νησί μας είναι η μόνη απάντηση στις πολιτικές που πάνε τη ζωή μας από το κακό στο χειρότερο. Ένα ψηφοδέλτιο αποτελούμενο από νέους ανθρώπους που συμφωνούν όλοι ότι δεν πρέπει το νησί μας να γίνει φυλακή ανθρώπων. Που συμφωνούν όλοι ότι οι πολιτικές του ΝΑΤΟ δεν είναι απλά επικίνδυνες, αλλά εγκληματικές για το νησί μας. Που βρισκόταν μέσα σε όλους τους αγώνες του λεσβιακού λαού. Από τους αγώνες ενάντια στη δομή της Καράβας και την κατάργηση του Χταόρου, έως την υποχρέωσή μας να τιμήσουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου ενάντια στις κυβερνητικές αποφάσεις. Ο λεσβιακός λαός έχει μία σταθερά. Ξέρει ότι ο μόνος που θα βρίσκεται πάντα δίπλα του, όταν θέλει να διεκδικήσει το δίκιο του, θα είναι το ΚΚΕ και ο βουλευτής του στο νησί. Από τους αγώνες για την τιμή του λαδιού και του γάλακτος για να γυρίσει ο κόσμος στα χωριά μας, έως τις δομές υγείας που τους έχουν διαλύσει. Και μιλάω για μια εμπειρία γενεών τώρα. Μιλάω για τη Μαρία του Κομνηνάκα που δεν σταμάτησε να τρέχει ούτε μέσα στην πανδημία. Μιλάω για τον επιστήμονα τον Σταύρο τον Τάσο. Για τον αγρότη μας τον Σταύρο του Κομπελίτη. Για τον κοινοβουλευτικό του στρατή τον Κόρακα. Και για τον μεγάλο μας αγωνιστή τον Παρπακώστα τον Βασάλο. Στις 22 λοιπόν του Μάη, τα αριστερά έδρανα της Βουλής θα κοσμεί τον μουνιστή του βουλευτής από τη Λέσβο.
Είμαστε στο κόκκινο νησί και δεν μας κουνάει κανείς από εδώ. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σμίγουμε σήμερα εδώ στη Μυτιλίνη, ενώ ήδη έχουμε μπει στην τελική ευθεία των εκλογών και είναι μία περίοδος αυτή που το σύνολο των αστικών κομμάτων σπρώχνει κάτω από το χαλί τα προβλήματα που βασάνισαν και βασανίζουν τον ελληνικό λαό, αποτέλεσμα της πολιτικής που μέχρι σήμερα έχουν εφαρμόσει. Είναι μια περίοδος που η ελληνική αστική τάξη με τα κόμματά της, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Εμπλέκουν στενότερα τη χώρα μας στα ανατοϊκά σχέδια. Την ώρα που η αστική τάξη της Ελλάδας εκφράζει την επιθετικότητά της ενισχύοντας πολύπλευρα τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, την ώρα που η Τουρκία θέτει επίμονα απαράδεκτες αξιώσεις για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, αυτή την ώρα επέλεξε ο Πρωθυπουργός να χαρακτηρίσει αυτά τα ελληνικά νησιά μηδέ εξαιρουμένης της Λέσβου, νατοϊκά νησιά. Αυτή η πρωθυπουργική δήλωση δεν έγινε εκ παραδρομής. Αποτελεί έναν ακόμα κρίκο σε μια πολύ μακριά αλυσίδα παρόμοιων δηλώσεων που ρίχνουν νερό στο μήλο των διευθετήσεων στα ελληνοτουρκικά με σφραγίδα νατοϊκής συνοχής, με μπόλικο άρωμα απαράδεκτης για τα λαϊκά συμφέροντα συνεκμετάλλευσης. Όμως, ο στόχος της νατοϊκής συνοχής, πίσω από τον οποίο στοιχίζονται για τα συμφέροντα της αστικής τάξης όλα τα αστικά κόμματα, αποτελεί για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας την ειρήνη και την ασφάλεια, ακόμα και για την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, κυριολεκτικά βαρέλι δίχως πάτο. Αυτές οι δηλώσεις είναι που δίνουν αέρα στα πανιά της επιθετικότητας της τουρκικής αστικής τάξης. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η ΛΥΠΗ, που από κοινού στηρίζουν τους νατοϊκούς στόχους και την εμπλοκή της Ελλάδας με λιγότερα ή περισσότερα ανταλλάγματα για την αστική τάξη, αναλαμβάνουν βαρύτατες ευθύνες απέναντι στο λαό. Είναι χαρακτηριστικό ότι από πέρσι και ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία προωθείται με επιμονή η έννοια του νατοϊκού εδάφους. Τι σημαίνει αυτός ο όρος? Σημαίνει ότι επί της ουσίας στο έδαφος αυτό θα υπάρχει συγκυριαρχία των εμπλεκομένων κρατών υπό την εποπτεία και διαιτησία των ΗΠΑ. Έτσι θέλουν το ελληνικό έδαφος. Σήμερα λοιπόν, κατά την κυβέρνηση, βρισκόμαστε σε νατοϊκό έδαφος. Όμως είναι το έδαφος όπου στρατιώτες, υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, παιδιά του ελληνικού λαού, αγωνίζονται με αμέτρητες προσωπικές θυσίες και κόπους σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες να διασφαλίσουν αυτή τη γη από κάθε επιβουλή. Όλα αυτά και εμένα προσωπικά, και επιτρέψτε μου να το πω και από αυτό το βήμα, είναι εξαιρετικά οικεία. Τα βίωσα ως νέος αντιπρωθυπουργός, έχοντας την τύχη να ζήσω και να υπηρετήσω σε μονάδες του νησιού για πολλά χρόνια. Όχι, σύντροφοι Κιβίλη, δεν βρίσκεται σε νατοϊκό νησί η Καλονή, ο Πετσοφάς, το Μανταμάδο, ο Μακρύς Γυαλός, τα Τσόνια, ο Μανούλος, η Σικαμινιά. Εδώ είναι η Λέσβος και καλύτερα από όλους αυτό το γνωρίζουν οι ίδιοι οι κάτοικοί της. Το γνωρίζουν αυτοί που βρίσκονται εδώ για να την υπερασπιστούν. Το γνωρίζουν και φτύνουν όλους αυτούς που με τις άθλιες μπαγαποντιές τους προσπαθούν να σβήσουν μια πολύχρονη ιστορία αγώνων και θυσιών. Είναι πραγματικά ντροπή. Φίλες, φίλοι και σύντροφοι, πορευόμενοι σε αυτές τις συνθήκες και στο διάστημα που απέμεινε, δεν πρέπει να τους χαρίσουμε στιγμή. Βαδίζουμε αισιόδοξα μαχητικά, με πείσμα και αποφασιστικότητα προς την κάλπη, μαζί με χιλιάδες εργατοϋπαλλήλους, φτωχούς αυτοαπασχολούμενους, νέους και νέες, γυναίκες της εργατικής λαϊκής,
λαϊκής οικογένειας, ανέργους συνταξιούχους. Με όλους αυτούς γνωριζόμαστε καλά, γνωριστήκαμε στους χώρους δουλειάς, στις μεγάλες απεργίες, στα συλλαλητήρια, στις ανεπανάληπτες από όγκο και παλμό συγκεντρώσεις κατά δίκης του άθλιου εγκλήματος των τεμπών. Ιδιαίτερα γνωριζόμαστε καλά με τις δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, υπαξιωματικούς και αξιωματικούς όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, που σημαντικό κομμάτι τους υπηρετεί και σε αυτό το νησί. Με όλους αυτούς γνωριζόμαστε, έχουμε συναντηθεί, έχουμε συζητήσει, έχουμε αγωνιστεί μαζί. Κυριολεκτικά με όλους αυτούς συναντιόμαστε καθημερινά. Είτε αρέσει είτε όχι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει γίνει η σημαντικότερη πολιτική δύναμη ανάδειξης των προβλημάτων τους, των προβλημάτων των οικογενειών τους, αλλά ταυτόχρονα και ο φορέας διεκδίκησης λύσεων σε αυτά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα μαζί με τα συνδικαλιστικά τους όργανα αναδείξανε και διεκδικήσανε λύσεις για πολλά ζητήματα, όπως ηλικιακά όρια αποστρατείας επαγγελματιών οπλιτών, μισθολογική αναβάθμιση αξιωματικών εξεθελοντών μακράς θητείας, αποζημίωση για τη νυχτερινή τους απασχόληση, αρχαιότητα υπαξιωματικών, επιδόματα σε οπλίτες βραχίας ανακατάταξης, θέματα στέγασης, θέματα υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαψης και φυσικά πολλά άλλα. Όλα αυτά οι στρατιωτικοί τα αναγνωρίζουν, το εισπράττουμε, τους ευχαριστούμε. Για άλλη μια φορά και από εδώ τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και που μας δείχνουν. Δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε μαζί τους και από τις 22 του Μάη. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Ταυτόχρονα τους καλούμε να κάνουν το βήμα, να στηρίξουν σε αυτές τις εκλογές το ΚΚΕ, να φτάσουν μέχρι την κάλπη περήφανα με το ψηφοδέλτιό του, να το κάνουν πιο δυνατό. Μη διστάσουν ακόμη κι αν δεν συμφωνούν σε όλα με το κόμμα μας. Είναι ένα βήμα που δεν θα το μετανιώσουν ποτέ. Θα είναι υπερήφανοι γι' αυτό σε όλη τους τη ζωή. Όσο πιο δυνατό είναι το ΚΚΕ, τόσο πιο ισχυρή θα είναι αύριο και η φωνή τους. Απευθυνόμαστε επίσης σε αυτούς που θα ψηφίζουν για πρώτη φορά, αυτούς που γεννήθηκαν από το 2003 ως το 2006 και είναι πάνω από 400.000 πανελλαδικά. Μεγάλο μέρος αυτών υπηρετούν σήμερα τη θητεία τους. Είναι στρατευμένοι, γνωρίζουν ότι το ΚΚΕ βρίσκεται μαζί τους στα στρατόπεδα, στους χακί χώρους εστίασης, ψυχαγωγίας, στους θαλάμους τους. Καθημερινά αναδεικνύουμε προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Διεκδικούμε λύσεις και από αυτούς ζητάμε να στηρίξουν το ΚΚΕ. Ταυτόχρονα απαιτούμε από όλους αυτούς, για όλους αυτούς, να υπάρξει ειδική μέρημνα ώστε να διασφαλιστεί η ψήφος τους σε όλα τα στρατόπεδα. Φίλοι και σύντροφοι, κανείς δεν πρέπει να τρέφει αυταπάτες. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ καλούν το λαό να καθίσει με σταυρωμένα χέρια, να αναμένει τον ερχομό του Σωτήρα, τη νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση. Απ' την άλλη, του σερβίρουν αδιέξοδες φρούδες ελπίδες ότι μπορεί δήθεν με διάφορα κόλπα. Αυτά έχουν πλέον και ονόματα. Τα λένε Δήμητρα, τα λένε Οδυσσέα και τα λοιπά, να τη βγάλει καθαρή σε μια επόμενη κρίση χωρίς να πληρώσει το κεφάλαιο και χωρίς πραγματική ρήξη με την πολιτική του. Όλα αυτά έχουν ξοφλήσει από τότε που ο Βαρουφάκης και οι σημερινοί συνοδοιπόροι του, ΛΑΕ και τα λοιπά, υπήρξαν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Καλούμε τον καθένα και την καθεμιά να σκεφτεί πως σήμερα έχει περισσότερους λόγους από ποτέ να μας εμπιστευτεί, να συμπορευτεί δίπλα μας, να φτάσει με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην κάλπη. Γιατί όλοι ξέρουν από την ίδια τους την πείρα πως το ΚΚΕ δεν δείχνει καμιά ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική, όποιο μανδύα κι αν φοράει αυτή. Το ΚΚΕ είναι το μόνο που λέει ότι σήμερα υπάρχει λύση υπέρ
του εργαζόμενου λαού στη σύγκρουση με το σάπιο σύστημα και τις κυβερνήσεις του, για να ανοίξει ο δρόμος για μια γνήσια λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία. Και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι και όλες. Να βάλουμε στόχο να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. Ας πιστέψουμε ότι μπορούμε. Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό στον δρόμο μιας ριζικής αλλαγής, ανατροπής με το κουκουέ, πολύ πιο δυνατή. Καλή δύναμη σε όλους μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η σημερινή συγκέντρωση αποτελεί επιβεβαίωση της απόφασής μας και ξεκάθαρο μήνυμα ότι στη Λέσβο θα αναδειχθεί πολύ πιο ισχυρό το ΚΚΕ. Ο λαός της Λέσβου, της Λίμνου, του Αϊστράτη, όχι μόνο θα έχει εκπρόσωπο της δικής του φωνής μέσα στη Βουλή, επανεκλέγοντας κομμουνιστή βουλευτή, αλλά θα συμβάλλει σημαντικά να εκφραστεί η συνολική ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μεγάλη ιστορία, αλλά και αγωνιστικό δυναμικό παρόν στο νησί, που αποδεικνύουν ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Η προσπάθεια για να ζει ο λαός μας σε ένα καλύτερο μέλλον, σε μια άλλη κοινωνία, είναι αυτό που μας δίνει κουράγιο και δύναμη. Αυτή τη δύναμη σας καλούμε να ενισχύσουμε για να επιστρέψει στους λαϊκούς αγώνες, για υγεία, για εισόδημα, για να μην θρυνούμε θύματα εν έτη 2023. Για να εκφραστεί μαχητικά η στήριξη των θέσεων και της πρωτοπόρας δράσης του ΚΚΕ για την υπεράσπιση του σύγχρονου δημόσιου συστήματος υγείας που έχουν ανάγκη τα νησιά μας. Όπως διεκδικήσαμε με πολλές εκατοντάδες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και παρεμβάσεις, αλλά και πρωτοστατήσαμε στην αγωνιστική διεκδίκησή τους. Όπως κάναμε για την εξασφάλιση ασφαλών και φτηνών συγκοινωνιών, για τη σύνδεση των νησιών μας μεταξύ τους και με την υπηρετική χώρα, για ασφαλείς, δημόσιες και επαρκείς υποδομές μόρφωσης, άθλησης πολιτισμού, για την ουσιαστική αύξηση των μισθών με επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της 13ης και 14ης σύνταξης και μισθού, για να προστατευτεί η λαϊκή στέγη με απαγόρευση των πληστηριασμών, για την εξασφάλιση του εισοδήματος των βιοπαλαιστών αγροτών και αλιέων του νησιού με κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, με μείωση του κόστους παραγωγής και πλήρη αποζημίωση σε καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων και των αλιέων για τους οποίους σήμερα δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός αποζημιώσεων, για να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους για ζώνες αγρανάπαυσης, όπως άμεσα μπορεί να γίνει στον κόλπο της Καλονής, αλλά και να διαμορφωθεί νομοθετικό πλαίσιο για τους βιοπαλαιστές αλιείς που ασχολούνται με τα όστρακα. Αυτές τις προτάσεις και εκατοντάδες παρεμβάσεις μας επικοινωνήσαμε στα νησιά του νομού μας και αυτές τις προτάσεις τις αγκάλιασε ο λεσβιακός λαός. Τις παλέψαμε όμως και μέσα στο κίνημα, τα σωματεία, τους συλλόγους, τις επιτροπές αγώνεων. Και αποδείχθηκε ότι τίποτα δεν έχει περισσότερο αποτέλεσμα από τη μαχητική διεκδίκηση και στάση του λαού. Ας θυμηθούμε λοιπόν πότε γελάσαμε, πότε νιώσαμε ανάταση, πότε πήραμε ανάσα. Ας θυμηθούμε πώς καταφέραμε να ορθώσουμε ανάστημα σε δύσκολες στιγμές, να ρίξουμε φως στο μαύρο που μας επιφύλαξαν. Ήμασταν μαζί στο μεγάλο λαϊκό ξεσηκωμό του Φλεβάρι του 20, που η κυβέρνηση έστειλε τα μάτια να μας πειθαρχήσει και τους στείλαμε πίσω από εκεί που ήρθαν. Με το ΚΚΕ μπροστά, στα χρόνια της πανδημίας, δείξαμε ότι κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή. Διεκδικήσαμε μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής μας, όταν όλοι οι άλλοι βάρεσαν σιωπητήριο. Όπως συνεχίζουμε σταθερά να διεκδικούμε την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας για να σταματήσουμε να μετράμε άλλα εγκλήματα. Το ΚΚΕ αταλάντευτα πρωτοστάτησε στις απεργίες για να μην περάσει ο νόμος έκτρωμα Χατζηδάκη, ούτε μισός ούτε ολόκληρος. Δώσαμε σταθερά τη μάχη για να αποζημιωθούν οι κάτοικοι της Βρύσας
και να σταθεί το χωριό στα πόδια του. Όπως μπήκαμε μπροστά και στις φλόγες των Βατερών και του Σταυρού για να σωθούν ζωές και περιουσίες, γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό. Το ΚΚΕ ήταν εκεί να ζητήσει άμεση αποκατάσταση αλλά και μέτρα πρόληψης όταν ο σεισμός χτύπησε τη Βορειοανατολική Λέσβο, στις πλημμύρες, στην Παιδί και αλλού, για να μην πληρώνουν οι κάτοικοι άλλη μια καταστροφή. Ήμασταν μαζί στον αγώνα για να μην τσιμεντοποιηθεί το αφεντέλη στην Ερεσό. Με σταθερότητα και χωρίς τη βολική διγλωσία που επέλεξαν άλλοι, παλέψαμε για να τερματιστεί το έσχος των hot spot, είτε ήταν η Μόρια, είτε ο Καράτεμπες, είτε η Βάστρια, ενάντια στις άθλιες αποφάσεις εγκλωβισμού των ξεριζωμένων και μετατροπή του νησιού μας σε φυλακή προσφύγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κομμουνιστές πέρασαν το μήνυμα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό» και από τις δύο όχθες του Αιγαίου, πρωτοστατώντας το μάζεμα τόνων αλληλεγγύης για τους σεισμόπληκτους γείτονες, όπως και τον Ιούλιο του 21, όταν κοκκίνησε με τα νιάτα η προκυμαία και η πόλη της Μυτιλίνης για να νικήσει η φιλία των λαών. Η θέση μας ήταν μαζί με τους χιλιάδες από τη Μυτιλίνη ως την Καλονή που πλημμύρισαν τους δρόμους μετά το έγκλημα των Τεμπών για να μην θρηνούμε άλλα θύματα στο βωμό του κέρδους. Στεκόμαστε σταθερά και όχι ευκαιριακά μπροστά στη μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, στις νέες ανατιμήσεις ή τις απολύσεις εργαζομένων. Μπορεί αλήθεια κανείς να συγκρίνει αυτές τις στιγμές που πήραμε ανάσα όλα αυτά τα χρόνια, στιγμές που έριξαν κόκκινο στη νύχτα σε σχέση με αυτό που μας παρουσιάζουν ως κανονικότητα, ως τη σταθερότητα που θέλει να διαφυλάξει η όποια επόμενη κυβέρνηση για την οποία ετοιμάζουν τα κοστούμια τους Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και στην οποία ζητάνε να καταθέσουν ως πρίκα και την έδρα που ονειρεύονται να πάρουν από το ΚΚΕ στον ομό. Τους λέμε λοιπόν ότι είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Γιατί αυτή τη σταθερότητα τη ζήσαμε, αυτή που έκτισαν ο ένας πάνω στους νόμους του άλλου, αποδεκατίζοντας πρωτοβάθμιες δομές, κέντρα υγείας, νοσοκομεία, για να θησαυρίζουν ιδιωτικά διαγνωστικά, για να αποτελεί μονόδρομο η αναζήτηση θεραπείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αυτή που σημαίνει για αγρότες αλληλείς και κτηνοτρόφους να μην αποζημιώνονται για τις καταστροφές, να στοχοποιούνται για τις τιμές των προϊόντων στο ράφι των μεγαλεμπόρων, να μην στηρίζονται για το κόστος παραγωγής, ειδικά σε αγροεφόδια, ζωοτροφές, ρεύμα και πετρέλαιο. Αυτή που οδήγησε στην κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ με το τρίτο μνημόνιο που όλοι μαζί ψήφισαν και υλοποίησε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για να το συνδέσει η σημερινή με απαράδεκτο τρόπο με το προσφυγικό. Είδαμε το κολαστήριο της Μόριας να εγκαινιάζεται από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, να γιγαντώνεται επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τη σημερινή κυβέρνηση να προωθεί το έσχος της Βάστριας, διατηρώντας και τη φυλακή προσφύγων στον Καράτεπε. Είδαμε να ψηφίζουν όλοι μαζί απλόχερα φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις στους εφοπλιστές, αλλά να σωπαίνουν εκοφαντικά στις προτάσεις του ΚΚΕ για φορολόγητο στα είδη κατανάλωση, στα καύσιμα και στην ενέργεια για το λαό. Τους βλέπουμε και σήμερα ότι στα μεγάλα, τα σημαντικά, τα ζωτικά βρίσκονται απέναντι από τα δικά μας συμφέροντα. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε όλοι μας και μόνοι τους. Γι' αυτό λέμε ότι η ελπίδα είναι η δική μας ετιμιγορία, τα δικά μας κριτήρια. Στις 21 Μάη δεν θα ξεχάσουμε ότι μόνο με το νου, τα χέρια, με τον αγώνα μας βγήκαμε κερδισμένοι. Ότι ο δρόμος της υποταγής μας φέρνει πάντα σε χειρότερη θέση. Δεν μας ταιριάζει να μπαίνει η ζωή μας στη ζυγαριά του κόστους και του ωφέλους. Γι' αυτό ο νομός μας, τα νησιά μας θα συνεχίσουν να μένουν ζωντανά από τη ζωντάνια του λαού και της νεολαίας. Για αυτή τη ζωντάνια το ΚΚΕ έδωσε και θα ξαναδώσει όλες του τις δυνάμεις για να γίνει ακόμα μεγαλύτερος πρωταγωνιστής ο εργάτης, ο αγρότης, ο νέος, η γυναίκα. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ είναι η μόνη εγγύηση ότι μπορούμε να βαδίσουμε άλλο δρόμο για τις ζωές των πολλών που δημιουργούν
κόντρα στα κέρδη των λίγων που παρασιτούν στις πλάτες μας. Με τη νίκη, σύντροφοι και φίλοι, καλή δύναμη σε όλους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εδώ στο όμορφο νησί της Λέσβου, το νησί των ηρωικών αγωνιστικών παραδόσεων και των ακατάλλητων δεσμών με το ΚΚΕ, πραγματοποιούμε την πρώτη μας μεγάλη συγκέντρωση μετά την επίσημη προκήρυξη των εκλογών. Και από εδώ θέλουμε να στείλουμε ένα δυνατό, αισιόδοξο, ελπιδοφόρο μήνυμα, αυτό της αποφασιστικής ενίσχυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ναι, στις 21 Μαΐου ο λαός μας μπορεί να κάνει την έκπληξη φέρνοντας το ΚΚΕ πολύ πιο ψηλά. Μπορεί να δυναμώσει τη δική του φωνή, τη δική του δύναμη, το στήριγμά του απέναντι στην αυριανή οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση. Φωτίζοντας την προοπτική των μεγάλων, των ριζικών αλλαγών που έχει ανάγκη ο τόπος και πρέπει να τη ζήσουμε επιτέλους αυτές τις αλλαγές όπως μας αξίζει στον 21ο αιώνα. Έχουμε δει, έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Θα δούμε και θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες. Κανένας εργαζόμενος, κανένας αγρότης, αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας, επιστήμονας, νέος και νέα, δεν πρέπει να τσιμπήσει ούτε στα εκβιαστικά διλήμματα, ούτε στον κάλπικο τσακωμό που στείνουν μπροστά στις κάμερες αυτοί που έχουν κυβερνήσει όλα τα τελευταία χρόνια και μας έχουν φέρει ως εδώ, συνεχίζοντας ο ένας μετά τον άλλον στον ίδιο αδιέξοδο δρόμο για το λαό. Έχουν το θράσος να κουνάνε το δάχτυλο στο λαό, μιλώντας δήθεν για τον κίνδυνο ακυβερνησίας και αστάθειας. Ποιον κοροϊδεύουν, τι θα τους εμποδίσει όλους αυτούς να σχηματίσουν κυβέρνηση? Μήπως δεν έχουν συγκυβερνήσει όλοι με όλους τα προηγούμενα χρόνια? Όταν αυτό απαιτήθηκε για να συνεχίσουν να ματώνουν τους πολλούς για τα κέρδη των λίγων, μήπως δεν ψήφισαν μαζί τα μνημόνια, το πρώτο του ΠΑΣΟΚ, το δεύτερο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, το τρίτο του ΣΥΡΙΖΑ που το ψήφισαν και οι τρεις μαζί? Μήπως δεν ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ τα μισά νομοσχέδια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τότε και ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ πάνω από τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας? Μήπως δεν έχουν στα ψηφοδέλτιά τους ο ένας πρώην στελέχη του άλλου που τους βλέπουμε να αλλάζουν κόμματα σαν τα πουκάμισα, ακριβώς αυτά τα, επειδή αυτά τα κόμματα κάνουν όλα την ίδια δουλειά όπως την ίδια δουλειά κάνουν και όλα τα πουκάμισα? Μήπως δεν έχουν σήμερα κοινό πρόγραμμα στα βασικά ζητήματα που θα καθορίσουν την πορεία της χώρας την επομένη των εκλογών? Αυτό το κοινό πρόγραμμα είναι οι δεσμεύσεις όλων τους στο νέο υπερμνημόνιο, στο Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οι δεσμεύσεις τους στην δήθεν πράσινη ανάπτυξη, που το μόνο πράσινο που έχει είναι το χρώμα του χρήματος που βγαίνει από τις τσέπες των λαϊκών οικοκυριών και πάει στις τσέπες των μεγάλων αρπακτικών. Μάλιστα, μέσα στη βδομάδα που πέρασε, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν το καινούριο πακέτο αυξήσεων
των τιμών σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, αυξήσεων των άβλων σε ακτοπλοεία και αερομεταφορές, του κόστου συντήρησης παλαιών κατοικιών και αυτοκινήτων με ονομασία, από την πολλή ευαισθησία τους για το περιβάλλον, βέβαια όλα αυτά, και για να μειωθούν, λένε οι ρήποι, σαν δεν ντρέπονται, γιατί με το ίδιο πακέτο εντάσσουν στο άθλιο εμπόριο ρήπων την καταστροφική για την υγεία και το περιβάλλον καύση απορριμμάτων για παραγωγή ενέργειας. Τόση ευαισθησία, μαζί βέβαια με μπόλικη ψυχεδέλεια. Κοινό τους πρόγραμμα είναι τα προαπαιτούμενα για να πάρει η ελληνική οικονομία την περιβόητη επενδυτική βαθμίδα. Αυτό δείχνει ο τσακωμός τους για το ποιος είναι πιο ικανός να την πετύχει. Δεν τους είδαμε βέβαια ποτέ να τσακώνονται έτσι για το ποιος είναι πιο ικανός να επαναφέρει συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την Κυριακάτικη αργία, το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο και τις συντάξεις, όλα αυτά που πετσόκοψαν τα τελευταία χρόνια. Επενδυτική βαθμίδα άλλωστε σημαίνει να διατηρήσουν τα τσακισμένα εργατικά δικαιώματα για να είναι δήθεν η χώρα ελκυστική στους επενδυτές τους, να απολαμβάνουν αυτή φορά απαλλαγές και να συνεχίζει να ματώνει ο λαός πληρώνοντας το 95% των φορολογικών εσόδων προκειμένου να επιστρέψουν τα ματωμένα πλεονάσματα. Και επειδή μπήκε για τα καλά η άνοιξη και πέρασε, όπως λένε, και ο περιβόητος δύσκολος χειμώνας, για να δούμε, ήταν για όλους δύσκολος αυτός ο χειμώνας? Οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο θα μοιράσουν φέτος σε μεγαλομετόχους τους το μεγαλύτερο μέρισμα από το 2019. Και μάλιστα με πολύ μικρή φορολόγηση, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ την πήγε από το 15% στο 10% και η Νέα Δημοκρατία μετά από το 10% στο 5%. Οι τράπεζες αντίστοιχα παρουσίασαν προφόρον κέρδη 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μια σειρά ενεργειακά και πετρελαϊκά μονοπόλια εμφανίζουν ιστορικές επιδόσεις κερδοφορίας με πάνω από 1 δισεκατομμύριο μέσα σε ένα μόνο χρόνο. Όλα αυτά και πολλά άλλα ακόμα είναι το κοινό πρόγραμμα όλων αυτών. Όσο λοιπόν αυτοί θα κυνηγούν την επενδυτική βαθμίδα, ο λαός και η νεολαία ένα συμφέρον έχουν: να ανεβάσουν σε ανώτερη βαθμίδα τη συμπόρευσή τους με το ΚΚΕ, τον αγώνα τους για τις δικές τους ανάγκες, τα δικά τους δικαιώματα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Νέα Δημοκρατία καλεί το λαό να την ψηφίσει για να συνεχίσει, λέει, για μια ακόμα τετραετία το αντιλαϊκό έργο της. Το δικαιούται, λέει, να έχει μια πιο ήρεμη τώρα τετραετία χωρίς πολλαπλές κρίσεις. Λες και θα ξεπεραστεί έτσι και η γκαντεμιά τους. Δεν χρειάζεται, νομίζουμε, και μεγάλη ανάλυση το γιατί πρέπει να μαυριστεί από το λαό μια κυβέρνηση στη θητεία της οποίας είχαμε 35.000 νεκρούς μες στην πανδημία. Είχαμε την επικίνδυνη εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχαμε τα καμένα δάση, τις χαμένες λαϊκές περιουσίες. Η κυβέρνηση που λέει στο λαό, που δοκιμάζεται από την ακρίβεια, ότι το να θέλει να αγοράσει καλής ποιότητας φαγητό για να φάει το Πάσχα που πέρασε, είναι σαν να θέλει, λέει, να πάρει Πόρσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι από τη μεριά του λέει ότι δικαιούται και αυτός
να κυβερνήσει πρώτη φορά με το πρόγραμμά του, χωρίς τρόικα και μνημόνια. Λες και του χρωστάει ο λαός, επειδή δεν κατάργησε αυτό τα μνημόνια και δεν έδιωξε την τρόικα όπως υποσχόταν, αλλά έφερε ένα τρίτο μνημόνιο ακόμα χειρότερο. Για να μην του θυμίσουμε και τόσα άλλα, τη μάνδρα, το μάτι, τόσους νεκρούς επίσης επί της θητείας της κυβέρνησής του. Αλλά ποιον κοροϊδεύουν? Οι δεσμεύσεις τους σε αυτό το σύστημα, στο μεγάλο κεφάλαιο, στα διάφορα ιμπεριαλιστικά κέντρα, είναι ακόμα σήμερα πολύ μεγαλύτερες από ποτέ. Για δείτε τους συμβολισμούς. Κάποτε ο Τσίπρας ερχόταν εδώ στη Λέσβο και από αυτό εδώ το βήμα προεκλογικά έλεγε «Go back» στη Γερμανίδα καγκελάριο τη Μέρκελ, σκυλεύοντας τους αγώνες που έχει δώσει ο λαός της Λέσβου μαζί με τους κομμουνιστές. Τώρα, μέσα στην προεκλογική περίοδο, τι κάνει? Πάει στη Γερμανία και συναντά το γερμανό καγκελάριο, τον αντικαταστάτη της Μέρκελ, για να του εκθέσει το πρόγραμμά του και να πάρει την ευχή του. Πώς αλλάζουν αλήθεια οι καιροί. Δεν πήγε βέβαια εκεί να συναντήσει τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους που εκείνη την ίδια ακριβώς μέρα είχαν στους δρόμους απέναντι την κυβέρνηση της Γερμανίας που τους εξοντώνει. Αυτό βλέπετε θα του χάλαγε το αφήγημα, ότι το μόνο που χρειάζεται είναι δήθεν να γίνουμε σαν τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπου εκεί δήθεν οι λαοί ζουν μια χαρά. Όσο για αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας για τους 5-10 βουλευτές που μπορεί να του λείπουν και τα υπόλοιπα, είναι η πιο αγοραία έκφραση της πολιτικής, είναι πολιτικό εμπόριο, το απαντάμε. Και αν οι προοδευτικοί άνθρωποι είχαν 1000 λόγους σήμερα να του γυρίσουν την πλάτη, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας επιπλέον λόγος. Θυμίζουμε στον κύριο Τσίπρα πως όταν στο παρελθόν του έλειψαν βουλευτές για να περάσει το τρίτο μνημόνιο, τους βρήκε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εκεί μπορεί να τους αναζητήσει και σήμερα. Και αν θέλει να δει ποιος ανοίγει το δρόμο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ας κοιτάξει καλύτερα τον εαυτό του στον καθρέφτη, αφού το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, στήριξε τις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη και οι δικές του δυνάμεις έκαναν κομπρεμή συμφωνία με τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και σε δήμους και σε σωματεία και στη ΓΕΣΕΕ. Επειδή όμως κάποιοι και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τι λέμε σχετικά με τις κυβερνήσεις, να το ξαναπούμε και από εδώ. Κάθε κυβέρνηση που έρχεται συνεχίζει στο δρόμο της προηγούμενης και είναι ακόμα χειρότερη, γιατί όλο και χειρότερο γίνεται αυτό το σύστημα που αυτά τα κόμματα υπηρετούν. Έτσι λοιπόν, η κυβέρνηση τότε ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν η χειρότερη εκείνη τη στιγμή. Η σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χειρότερη μέχρι σήμερα. Και η κυβέρνηση που θα έρθει από αυτούς μετά τις εκλογές θα είναι ακόμα χειρότερη. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Έχουμε όμως κι άλλους που θέλουν να πλασαριστούν ως πρωτοεμφανιζόμενοι δήθεν και ζητάνε μια ευκαιρία καινούργια από το λαό. Όπως το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει πως ποτέ δεν έχει κυβερνήσει ο ίδιος, σε αντίθεση με τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα.
το ότι ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και δεξί χέρι του Βενιζέλου όταν αυτό συγκυβερνούσε με τη Νέα Δημοκρατία και το Σαμαρά, είναι μάλλον λεπτομέρεια που την έχει ξεχάσει. Μάλιστα, όπως ακούμε, το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει στο μάτι και την έδρα, λέει, του ΚΚΕ στη Λέσβο. Κούνια που του σκούναγε! Τι να τον κάνει ο λαός της Λέσβου, ένα ακόμα βουλευτή που θα τρέξει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση προκύψει για να κάτσει στο σβέρκο του λαού να συνεχίσει να του κάνει το βίο αβίωτο. Τον χορό των δήθεν πρωτοεμφανιζόμενων αυτών κλείνει, ποιος λέτε, ο κύριος Βαρουφάκης, μαζί με άλλους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που κατεβαίνουν στις εκλογές με το ψεύτικο σύνθημα «Πρώτη φορά ρήξη». Λες και δεν τους ξέρουμε κι αυτούς και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Παρουσιάζονται μπροστά μας και μας λένε ότι την προηγούμενη φορά τους κορόιδεψε ο Τσίπρας και δεν πρόλαβαν. Μαζί καθόταν το 2015 στα κυβερνητικά έδρανα εμπέζοντας τον λαό, υλοποιώντας μια τυχοδιοκτική πολιτική. Και τι καλούν το λαό να κάνει? Να πιστέψει ότι όλα μπορούν να είναι αλλιώς μέσα σε αυτό το βάρβαρο σύστημα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κουμάντο κάνει μια χούφτα παράσιτα, γιατί αυτοί έχουν, λένε, έτοιμες τεχνοκρατικές λύσεις. Όμως, μέσα σε αυτό το σύστημα μεγαλώνει η φτώχεια του λαού μας. Και η φτώχεια παραμένει, είτε τη μετράς με ευρώ, είτε τη μετράς με τη Δήμητρα ή τον Ανδρέα, δεν ξέρω όποιο όνομα κι αν έχει αυτό το νόμισμα που φαντάζεται ο Βαρουφάκης. Δεν είναι όμως μόνο η έδρα του ΚΚΕ στη Λέσβο που έχουν βάλει στο μάτι. Πριν λίγες μέρες συναντήθηκαν οι επικεφαλείς της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα, στο μοναδικό δήμο της χώρας που έχει πραγματικό αγωνιστή, κομμουνιστή δήμαρχο, που είναι παράδειγμα και αναγνωρίζεται από όλους τους εργαζόμενους, άσχετα πολιτικής τοποθέτησης, από όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους της χώρας. Μαζεύτηκαν λοιπόν αυτοί εκεί, ήπιαν τα κρασάκια τους, φώναξαν και τα τοπικά μέσα για να αποθανατήσουν το ενσταντανέ. Και τι συζήτησαν εκεί? Πως θα στηρίξουν όλοι μαζί όποιον περάσει στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών για να απαλλαγούν, λέει, από τον Μπελετίδη, ο οποίος προφανώς έχει χαλάσει την πιάτσα σε πολλών ειδών μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Ειλικρινά, δεν περιμέναμε ότι θα δικαιώσουν τόσο γρήγορα το σύνθημά μας που λέει «Μόνοι τους και όλοι μας». Κατά τα άλλα μαλώνουν σαν τα κοκόρια μπροστά στις εκλογές και ορκίζονται ότι έχουν δίθεν τεράστιες, ανυπέρβλητες διαφορές. Βέβαια, εκεί που η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι πάει μόνο για αυτοδυναμία και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πάει για κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι πρώτο κόμμα, σιγά σιγά τα στελέχη τους άρχισαν να κελαϊδάνε. Είναι άλλο το τι λένε τα κόμματα προεκλογικά και άλλο πώς θα διαχειριστούν τη συγκυρία μετά τις εκλογές, λένε τώρα. Ψήφισε δηλαδή και όπου βγει, λένε στο λαό. Και μετά θα του πούν ότι τώρα που ψήφισες ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά την απομάκρυνση από την κάλπη. Ξέρουμε όμως πολύ καλά τι θα βγει σε όποιο κυβερνητικό σχήμα κι αν καταλήξουν. Μια ακόμα αντιλαϊκή κυβέρνηση, χειρότερη από την προηγούμενη, η οποία θα εξαπολύσει μια καινούργια, πιο σφοδρή επίθεση στα δικαιώματα του λαού και της νεολαίας. Γι' αυτό λέμε σε όλους και όλες σας, πάρτε τα μέτρα σας από τώρα,
Δυναμώστε πολύ το ΚΚΕ για να είμαστε όλοι μαζί πιο δυνατοί να τους αντιμετωπίσουμε, για να είναι πιο δυνατός ο λαός. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε περήφανοι για τη στάση των συντρόφων μας όλα αυτά τα χρόνια πάνω στο νησί. Είμαστε περήφανοι για τον ξεσηκωμό του λαού το Φλεβάρι του 2020, που έστειλε τις δυνάμεις καταστολής και τα ΜΑΤ πίσω από εκεί που ήρθαν, στραπατσάροντας τον αυταρχισμό της κυβέρνησης. Αυτός ο ξεσηκωμός απέδειξε ότι όταν ο λαός θέλει, μπορεί, και κανείς δεν μπορεί να λογαριάζει υποτιμώντας αυτή τη δύναμη του λαού. Αυτή η δύναμη αναδείχθηκε και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, τόσο ιστορικά σε τούτο εδώ τον τόπο, αλλά και σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ευρώπη, σε ολάκερο τον κόσμο. Είμαστε περήφανοι για τη στάση των συντρόφων μας, για τη στάση επίσης άλλων αγωνιστών που απομόνωσαν το ρατσισμό, τις κραυγές μίσους, όταν οι βάρκες των ξεριζωμένων έρχονταν στα παράλια. Ήταν καθοριστική η στάση τους απέναντι σε όσους πήγαν να στρέψουν τη δικαιολογημένη οργή των νησιωτών απέναντι σε ξεριζωμένους και όχι απέναντι στην πολιτική του πολέμου, του ξεριζωμού, της εκμετάλλευσης, της προσφυγιάς. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι το ΚΚΕ δεν τα δίπλωσε, δεν άλλαξε θέση, και μάλιστα όχι στα λόγια αλλά με την πρωτοπόρα δράση του. Αυτή η δράση πήρε πολλές μορφές. Δεν ξεχνιούνται οι κινητοποιήσεις αυτή εδώ την πλατεία για να μην γίνουν τα νησιά μας φυλακές προσφύγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξεχνούνται οι κινητοποιήσεις μετά τα ναυάγια, τα πολύ νεκρά, για να μην συνηθίζουμε το θάνατο. Δεν ξεχνιέται η συγκινητική κινητοποίηση μέσα στο κρύο, τις λάσπες, τη βροχή, στη θέση Βάστρια που ακύρωσε τις απαγορεύσεις με τη μαζικότητα εργατών της πόλης, νεολαίας, αγροτών από την Καλονή, το Μανταμάδο, τα Μυστεγνά, τη Θερμή και άλλα χωριά. Ούτε θα ξεχάσουμε την προσπάθεια δίωξης σε αιρετούς εκπροσώπους άλλους αγωνιστές, ανάμεσά τους στελέχη του ΚΚΕ, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου που είναι υποψήφιός μας, αλλά και τον γραμματέα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, γιατί λέει υποκίνησαν τον κόσμο σε στάση. Και είναι ντροπή που ούτε ένα κόμμα δεν έβγαλε ανακοίνωση πλην του ΚΚΕ για να μην διωχθούν όσοι έκαναν πράξη τη θέληση του λεσβιακού λαού. Οι αγωνιστικές παραδόσεις εδώ παραμένουν ζωντανές, επιδρούν στο λαό του νησιού με την καθοριστική συμβολή βέβαια των κομμουνιστών και στο ζήτημα του προσφυγικού. Αποδείχθηκε ότι ο λαός σώζει το λαό σε δύσκολες πρωτόγνωρες συνθήκες, όπου το κράτος δείχνει το πιο εχθρικό του πρόσωπο και με αυτόν τον τρόπο. Έχει όμως αξία να δούμε και τι στάση κράτησαν τα υπόλοιπα κόμματα σε αυτό το ζήτημα μέχρι σήμερα. Ποιος άραγε? Από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν κατάπιε τη συνθήκη του Δουβλίνου, τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δική της κατεύθυνση είναι η δημιουργία δομών φυλακών στα νησιά. Άλλωστε, η απαράδεκτη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που φέρει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έλαβε χώρα επί των ημερών του, διατηρείται σε ισχύ και από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ και το ΠΑΣΟΚ δεν βγάζει τσιμουδιά. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια φιλοξενεί στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιο που ψήφισε το έκτρωμα στη Βάστρια, συνδυηκώντας με τον εκλεκτό της Νέας Δημοκρατίας, και αφού πρωτοστάτησε στην υλοποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου, σήμερα μιλά υποκριτικά και για την αναθεώρησή του.
Ποιος άραγε είναι ο πιο ανθρωπιστής, αυτός που έχει το ρεκόρ εγκλωβισμού ή αυτός που έχει το ρεκόρ χτισήματος hot spot, αυτός που έστησε το κολαστήριο της Μόριας ή αυτός που το γιγάντωσε? Εμείς απαντάμε κανένας τους. Όλοι υλοποίησαν στο ακέραιο την αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι τους δούλεψαν και υπηρέτησαν το ΝΑΤΟ, που και πόλεμο κάνει και πρόσφυγες δημιουργεί και σύνορα δεν αναγνωρίζει. Όλοι θυμόμαστε αυτά που έλεγαν τα παπαγαλάκια και της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης, ότι τάχα οι νατοϊκές αρμάδες ήρθαν στο Αιγαίο για να λύσουν το προσφυγικό πρόβλημα. Και τελικά το προσφυγικό γιγαντώθηκε, οι ροές αυξήθηκαν, αλλά και η τουρκική προκλητικότητα με την άρχουσα τάξη της Τουρκίας σε ανταγωνισμό με την ελληνική να προβάλλει διαρκώς νέες διεκδικήσεις σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, της κυριαρχίας των νησιών μας. Οι κρίζες ζώνες έχουν μεγενθηθεί σε γαλάζια πατρίδα. Δεν έχουμε μόνο παραβιάσεις, αλλά και υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά που επανήλθαν και μετά τους σεισμούς. Αμφισβητούνται συνθήκες που καθορίζουν τα σύνορα. Θέλουμε και εδώ, απόψε, από το νησί της Λέσβου, από το βορειοανατολικό Αιγαίο, να καταγγείλουμε για μια ακόμη φορά ότι η απαράδεκτη αυτή διεκδίκηση γίνεται με τις πλάτες του ΝΑΤΟ, που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Έχει στήριξη από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ευρωπαϊκή Ένωση, που βάζουν στο ζύγι τα οικονομικά πολιτικά συμφέροντά τους στην Τουρκία. Όλων αυτών δηλαδή που η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ πίνουν νερό στο όνομά τους και έχουν το θράσος να τους παρουσιάζουν και ως εγγυητές για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Γι' αυτό είναι και γελίο απ' τη μια να λέει ο Πρωθυπουργός ότι φύλαξε η κυβέρνησή του τα σύνορα και απ' την άλλη να βαφτίζει τα νησιά μας νατοϊκά, όπως γελίο είναι να λες ότι μειώθηκαν οι ροές τη στιγμή που ετοιμάζεσαι να υποδεχτείς χιλιάδες με την κατασκευή νέας δομής που θα λειτουργεί ταυτόχρονα και ως κράχτης για κυκλώματα και για διάφορες ΜΚΟ. Αν πράγματι ήθελαν να λύσουν το προσφυγικό, θα έκαναν πράξη τις προτάσεις του ΚΚΕ για επιτροπές εξέτασης ασύλου μέσα στην Τουρκία με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ. Θα έπαιρναν μέτρα για τον απεγκλωβισμό προσφύγων μεταναστών με χαρτιά για τις χώρες προορισμού τους και μεταφορά τους στην υπηρετική χώρα άμεσα, αντί να χτίζουν δομές φυλακές. Θα προσλάμβαναν τους εργαζόμενους στο προσφυγικό σε κρατικές δομές, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που είναι στο έλεος της απόλυσης, ενώ η σημαντική πείρα τους σε ένα τέτοιο ευαίσθητο χώρο θα μπορούσε να αποτελεί στοιχείο αξιοποίησης όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες ελλείψεις και στα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα. Ειδικά οι ψυχολόγοι, οι μεταφραστές, οι γιατροί, νοσηλευτές, δικηγόροι, οι δάσκαλοι μας είναι απαραίτητοι, αλλά σήμερα αποτελούν μπαλάκι για τις ορέξεις διαφόρων ΜΚΟ που αμείβονται μάλιστα παχυλά. Όμως οι δεσμεύσεις τους είναι μεγάλες, καθώς όλα αυτά τα κόμματα είναι ταγμένα στην υπηρεσία του κεφαλαίου που βλέπει τη βελτίωση της θέσης του μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Είναι υποκριτές. Ούτε σήμερα σκέφτονται τις προσφυγικές ροές όταν στέλνουν όπλα στην Ουκρανία. Όλοι μαζί χειροκρότησαν τους ναζιστές του εγκληματικού τάγματος Αζόφ στη Βουλή. Όλοι μαζί πανηγυρίζουν για την Αλεξανδρούπολη και για την μετατροπή της σε Σούδα του Βορρά.
ούτε η προώθηση των ατοικών σχεδίων γίνεται για άλλο λόγο πέρα από την επικίνδυνη σήμερα συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Σε αυτή την κατεύθυνση επιδιώκεται και η αξιοποίηση του σεισμού ως επιταχυντή μιας λύσης που θα συμφέρει μεγάλα μονοπόλια που θα καρποθούν τον πλούτο του Αιγαίου σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και του ίδιου του περιβάλλοντος. Οι κομμουνιστές είμαστε σταθεροί υποστηρικτές της φιλίας των λαών. Παλεύουμε ενάντια στο μίσος των εθνικιστών. Στηρίζουμε την αμοιβαία εποφελή για τους λαούς συνεργασία των χωρών μας. Σαφώς λοιπόν δεν θα ήμασταν αντίθετοι στην επίλυση κάθε υπαρκτού ζητήματος με την Τουρκία και με κάθε γειτονική χώρα με διαπραγματεύσεις, με συνομιλίες, ειρηνικά. Προειδοποιούμε όμως ότι δεν πρόκειται γι' αυτό. Άλλο πράγμα ψήνεται με τις τοποθετήσεις της κυβέρνησης του κυρίου Δένδια αλλά και του κυρίου Τσίπρα τις προάλλες από το Βερολίνο. Πρόκειται για εξελίξεις που απ' τη μια στο όνομα της ειρήνης θα ανοίξουν τον ασκό του αιώλου για νέους πολέμους και επιπλέον θα στερήσουν από τους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας σημαντικούς πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος των δύο λαών και όχι για την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου. Η λύση και η ελπίδα λοιπόν βρίσκεται στο δρόμο του αγώνα που μπορούμε να βαδίσουμε μαζί. Σε αυτήν εδώ την προκυμαία, τον Ιούλιο του 2021, στις εκδηλώσεις της ΚΝΕ, χιλιάδες νέοι και νέες μαζί με το λαό του νησιού στείλαμε το μήνυμα ότι θα νικήσει τελικά η φιλία των λαών, ότι σε Ελλάδα και Τουρκία είναι ίδιος ο εχθρός, είναι το ΝΑΤΟ, οι κυβερνήσεις, ο ιμπεριαλισμός, ότι αξίζει να παλέψουμε για το σοσιαλισμό που είναι το μέλλον χωρίς κρίσεις, πολέμους, προσφυγιά. Και ότι μόνο με αυτό το όραμα ζωντανό μπορούμε να έχουμε σήμερα κατακτήσεις, να μην αποδεχτούμε και να μην αποδεχόμαστε τη σύγχρονη μιζέρια, την τραγωδία, να μην υποκύψουμε σε αυτούς που έκαναν το Αιγαίο θάλασσα νεκρών για τα δικά τους συμφέροντα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δυστυχώς το προηγούμενο διάστημα θύματα της πολιτικής τους δεν μετρήσαμε μόνο στη θάλασσα, αλλά και στη στεριά. Το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί. Δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί. Όπως δεν θα αφήσουμε να ξεχαστούν και οι υπεύθυνοι για αυτή την τραγωδία. Άλλωστε, τέτοιες τραγωδίες έχουμε ζήσει και σε άλλα μέρη της χώρας, και στο Αιγαίο και στη Λέσβο. Τραγωδία ήταν και το ναυάγιο του Σάμινα και σήμερα κυκλοφορούν πλοία με χαλασμένες μηχανές, με ανεπαρκές, με εξουθενωμένο πλήρωμα χωρίς γιατρό, που ακούμε να καλούν από τη ρεσεψιόν να δηλωθούν οι επιβάτες που έτυχε ή τυχαίνει να είναι γιατροί. Τραγωδία ήταν και ο χαμός του αγρότη στον Πολυγνήτο που χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω των τεράστιων ελλείψεων. Τραγωδία ήταν και ο χαμός του μικρού βρέφους Μιχαήλ που φέρει το όνομά του η Μαχητική Επιτροπή Αγώνα στον Πολυγνήτο για να στελεχωθεί άμεσα το κέντρο υγείας. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία περιστατικά. Είναι τα αποτελέσματα μιας πολιτικής που βάζει τις ζωές μας στο ζύγι του κόστους οφέλους. Γι' αυτό είναι γαλαντόμοι για να έχουν
φοροαπαλλαγές οι εφοπλιστές. Επικαλούνται όμως τα δύσκολα δημοσιονομικά της χώρας, κάθε μέρα το ακούτε, όταν πρόκειται να στελεχώσουν τα κέντρα υγείας με όλες τις ειδικότητες και το επιστημονικό προσωπικό. Σήμερα κανένα κέντρο υγείας στο νησί δεν έχει καρδιολόγο και ακτινολόγο, ενώ δεν επαρκούν οι παιδίατροι, δεν επαρκούν οι γυναικολόγοι. Το Βοστάνιο νοσοκομείο στενάζει από τις ελλείψεις. Πάρα πολλοί ασθενείς αναγκάζονται να στραφούν είτε στον ιδιωτικό τομέα για απλές εξετάσεις, είτε στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Η ψυχιατρική κλινική θυμίζει Μεσαίωνα, με το απαρχαιωμένο κτίριο και τις ελλείψεις σε προσωπικό. Οι καρκινοπαθείς τραβάνε το δικό τους Γολγοθά με διαθέσιμα ραντεβού στο νοσοκομείο για απλή μαγνητική από το Σεπτέμβρη, ενώ για ακτινογραφίες, πυνθυρογράφημα ισχύουν τα πυθυσμιακά, λέει, κριτήρια και ανακάζονται να πάνε μακριά από το νησί. Το κέντρο υγείας στο Μανταμάδο παραμένει ανύπαρκτο. Εδώ, στην πόλη της Μυτιλίνης, δρομολογείται το κλείσιμο του κέντρου υγείας που ήδη υπολειτουργεί με μεγάλες συνέπειες και για το φόρτο των εργαζομένων μετά στο Βοστάνιο νοσοκομείο. Η γειτονική Λίμνος παραμένει χωρίς ΜΕΘ, χωρίς μονάδα αυξημένης φροντίδας, χωρίς βασικές ειδικότητες. Ο αγώνας του λεσβιακού λαού για υγεία, ασφάλεια, σε μέσα, σε υποδομές, οι κινητοποιήσεις αγροτικών συλλόγων, σωματείων, φορέων, επιτροπών αγώνα του εργατικού κέντρου τους ενόχλησε και έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό τώρα προεκλογικά τους βλέπετε να εμφανίζονται όλοι οι υποψήφοι που είναι μέρος του προβλήματος των άλλων κομμάτων, εννοώ, και μιλούν για ενίσχυση των δομών υγείας. Είχαν άπλετο χρόνο, πολύ χρόνο τόσα χρόνια, άμα ήθελαν να το έχουν πράξει οι κυβερνήσεις και τα κόμματά τους. Αλλά έπραξαν ακριβώς το αντίθετο. Ας μην αντιμετωπίζουν το λαό της Λέσβου σαν ηθαγενείς που θα πουλήσουν τώρα προεκλογικά τα κατρεφτάκια. Μόνο το ΚΚΕ αντιπάλεψε την εμπορευματοποίηση της υγείας μέσα και έξω από τη Βουλή, ανεξάρτητα από ποια κυβέρνηση τα προώθησε. Μόνο το ΚΚΕ ανέλαβε την ευθύνη να κάνει πάνω από 625 ερωτήσεις για την υγεία στη Βουλή, και ειδικά εδώ στη Λέσβο ήταν καθοριστική η στάση της βουλευτού μας, της Μαρίας Κομνινάκα. Στην ίδια ζυγαριά του κόστους ωφέλους μπαίνουν όμως και σε όλη τη χώρα και εδώ στη Λέσβο και τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής προστασίας αλλά και αποκατάστασης των πληγέντων. Γι' αυτό η Βρύσα παραμένει εγκατελειμμένη και επικίνδυνη από δύο κυβερνήσεις, γιατί οι σεισμόπληκτοι έπρεπε να βάλουν οι ίδιοι βαθιά το χέρι στη τσέπη για να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους, και αρκετοί μετανάστευσαν στο ίδιο τους το νησί. Στην ίδια περιοχή ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις κάτοικοι και αγρότες των Βατερών και του Σταυρού μετά τις πυρκαγιές του προηγούμενου καλοκαιριού. Σε αυτή την περιοχή μέλη, φίλοι του ΚΚΕ, αγρότες, νεολαία έσβηναν φωτιές μαζί με τους λιγοστούς πυροσβέστες που οι ίδιοι κατήγγυλαν τις ελλείψεις τόσο πριν όσο και μετά την πυρκαγιά. Να γιατί λέμε μόνο ο λαός σώζει το λαό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, κάτι παραπάνω από 3 εβδομάδες απέμειναν μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες και ο λαός της Λέσβου
όλης της χώρας θα έχει την ευκαιρία να δώσει ηχηρή απάντηση σε όλα τα παραπάνω και σε όσα ακόμα άλλα τον ταλαιπωρούν και τον βασανίζουν. Σας καλούμε να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις, κάθε μέρα, κάθε ώρα που απομένει, για να φτάσει παντού το κάλεσμα ισχυροποίησης του ΚΚΕ. Γιατί μόνο ένα πολύ δυνατό κουκουέ θα είναι το αισιόδοξο, το ανατρεπτικό νέο που μπορεί να αναδείξει η λαϊκή ψήφος την Κυριακή της 21ης Μαΐου. Μόνο ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ, κόντρα σε ψεύτικα διλήμματα, σε εκβιασμούς και πάνω απ' όλα απέναντι στο κοινό τους αντιλαϊκό πρόγραμμα που θα εφαρμόσει όποια κυβέρνηση προκύψει, μπορεί να αποτελέσει πραγματικά στοιχείο μεγάλης λαϊκής ανάτασης, ελπίδας σε μια περίοδο που ο λαός μας την έχει τόσο ανάγκη. Μετά τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις που ξέσπασαν σε ολόκληρη την Ελλάδα με το έγκλημα στα Τέμπη, η ισχυροποίηση του ΚΚΕ θα είναι το επόμενο χαστούκι που μπορεί να δώσει σε όλους αυτούς ο λαός και η νεολαία μας. Θα δώσει τη σκυτάλη για ακόμα πιο μεγάλους αγώνες που πρέπει να ακολουθήσουν, για να τους δυσκολέψουμε, για να τους τριμώξουμε, για να πετύχουμε νέες νίκες, να ανοίξουμε το δρόμο για το αύριο που θέλουμε και μπορούμε να το ζήσουμε. Σε μια διαφορετική, δίκαιη κοινωνία, με μια άλλη εργατική λαϊκή εξουσία διακυβέρνηση του τόπου. Προχωράμε λοιπόν μπροστά, προχωράμε δυναμικά. Τη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα, την Πρωτομαγιά, μέρα της Παγκόσμιας Εργατικής Τάξης, στις απεργιακές συγκεντρώσεις δίνουμε το παρόν σε κάθε πόλη, σε κάθε νησί, εδώ στη Μυτιλίνη με το εργατικό κέντρο. Στις 10 του Μάη, στις φοιτητικές εκλογές, η νεολαία μας που έκανε πέρσι το μεγάλο βήμα να κάνει φέτος το άλμα, αναδεικνύοντας ξανά πολύ πιο ψηλά την πανσπουδαστική πρώτη δύναμη. Και στις 21 του Μάη σηκώνουμε το κόμμα μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πολύ πιο ψηλά. Μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι τους και όλοι μας, γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό. Με το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, για το μεγάλο, για το ωραίο, το συγκλονιστικό. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Προχωράμε μπροστά, δυνατά, μέχρι τις 21 Μάη, αλλά δεν σταματάμε. Γεια σας. Ψήφιους βουλευτές μας από τη Λέσβο. Τη Μαρία Κομνηνάκα, το Γιάννη Ζαφυρίου, το Σταύρο Μαντατή, τη Νίκη Τσιριγότη, την Αμόν.